Την Παρασκευή σε παρακαλώ βάλε μου τη μαμά του Κώστα. Θα σας κάνει γιατρούς ο Μπουμπούκος. Φιλάκια αγόρι μου, γεια. Δεν με βλέπω όλοι. Συγγνώμη, εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες στο γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Βέβαια, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ στο όλοι μου δεν έχω σημασία. Γιατί θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί. Είστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγία, και τα πιστεύετε, βρε αυτά. Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Άσε με, Αποστόλη, ντροπή σου. Καλέ μαμά του Κώστα, συγγνώμη, ακούστε με, μαμά του Κώστα. Δεν είναι κακό. Ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος, θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα. Γλύφοντας έρχοντας πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε. Εσύ υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας και η μαμά του Κώστα. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Αντί να πάτε ρε, μπροστά μπροστά ρε συνέει. Εμείς γεράδια ρε πια είμαστε. Αλλά εσείς να πας του Άδωνη το γραφείο εσύ και ο Κώστας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Στη χώρα που φυτρώσαμε η κόπεδα κληρώσαμε. Στο παρελθόν πληρώσαμε μεγάλο ποσοστό. Και ελληνική ταινία μπυκνώνει τα πάντα στην Ελλάδα. Ο Μαυρογιαλούρος. Όχι, 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 όχι. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Μάθε παιδί μου γράμματα. Α, okay. Την ώρα που λέει ο μπαμπάς στο παιδί του που γυρίσει πίσω και είναι καραφλός και του λέει, λένε διάφορα και λέει, μα αυτά παιδί μου τα λένε οι κομμουνιστέ. Αυτό, έγινες κομμουνιστής του λέει. Ναι, 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 εγώ όχι, λέει την αλήθεια λέω. Καταλαβαίνεις, την αλήθεια. Θέλω λοιπόν αφιέρω στην Παρασκευή αυτό. Όταν ήμουν στον Λονδίνο και αναρωτούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του ρηκτού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδο. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρηκτός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να βάλει με το κράτος. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ρηκτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες φίλε μου, η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες γι' μου. Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό πατέρα. Να, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Όλος ο κόσμος τα λέει. Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες. Και πότε ήταν. Γι' αυτό και εμείς ξεφτύλα μας, κασίλα μας, σκορδό καήλα μας, κασίλα μας. Μοιράζουμε τα φύλλα μας, κασίλα μας. Κοιτάξτε την ξεφτύλα μας. Εγώ σε πήρα τηλέφωνο γιατί μου... Του λέω ποιος είπε σένα. Μου λέει καλό φίλο μου Αποστόλης. Λέω δώσε μου το τηλέφωνο να του μιλήσω. Εσείς το ζητήσατε, σας έτρωγε. Να σου πω μαμά του Κώστα. Ορίστε. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνους. Δεν θέλετε να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Εμένα. Τώρα. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Εγώ ναι. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε. Μας φάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας. Φθινιάρικο αυτό. Λαϊκίστικο. Εμείς είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά. Τιμή μας και τα πάρη μας, κασίλα μας. Και ποιο στη χάρη μας, κασίλα μας. Πουλάμε στο μπαζάρι μας, κασίλα μας. Και λάθος και σωστό. Τι
Θέλω να μου βάλεις όλους αυτούς τους κοψοχέριδες που τρέχουν σε κάτι, ξέρεις, τσιμπρέους μητσοτάκηδες. Θα μου βάλεις, αν μπορείς, να τα κάνεις κάπως σαν προβατάκια, το μαύρο γυαλούρο να τους μουτζώνει και καπάκι βάλε μου τον Κερμπαντελή. Καλή χρονιά αγωνιστική. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Πιο μπροστά, πώς είναι μπροστά, παιδί. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. 1, 2, 3. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά. Κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή. Σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Και αν σε παρακαλούσα και σου έλεγα, Αποστολή, Κώστα, κάντε πίσω ρε παιδιά μου. Εμείς θα κάνουμε πίσω. Εμείς, κυρία μητέρα του Κώστα, έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε. Εντάξει, εγώ εκείνο που έχω να σου πω είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Άσε τον Κώστα όμως. Δεν χρειάζεται να έρθει κι αυτός μαζί σου. Ο Κώστας είναι χρήσιμος για την ιατρική. Καλά, δεν μου λες κάτι, εσύ φοιτητής ήσουνα. Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός. Αχ, Παναγία μου. Καλά. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοδότης, το ένα πάνω, τι είναι αυτό. Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα τον πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Αποστόλη. Τον Κώστα, τον γιατρό.